Καλησπέρα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι όλη η εισαγωγή που είχα προετοιμάσει είναι ότι είπε η Χρύσα. Λοιπόν, ονομάζομαι Δημήτρης Ζόρζος. Είμαι μασέρ και πρακτικός εναλλακτικών θεραπείων, προσωπικός βοήθειος για άτομα με ειδικές ανάγκες και σεξουαλικός βοήθειος για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία 13... Είμαι γέννημα χθρέμα Αθηναίος, αλλά τα τελευταία 13 χρόνια μένω στη Βαρκελόνη και από τον Ιανουάριο στην Ισπανία, στη Βαλένθια, όπου πήγα να αναπτύξω το πρόγραμμα Sexualidad Funcional, ένα πρόγραμμα για σεξουαλικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μαζί με τη συνεργάτητά μου, Τσάρο Ρικάρτ, που είναι γιατρός, σεξολόγος και άτομο με ειδικές ανάγκες. Το θέμα της σεξουαλικότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ένα θέμα με πολλαπλά ταμπού, γιατί είμαστε συνηθισμένοι όταν βλέπουμε ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Θα σας πω κιόλας ότι όλα αυτά που θα σας εξηγήσω τώρα, συνήθως τα δουλεύω και τα ζω στα ισπανικά, οπότε οι ορισμοί τους έχω μάθει μόλις πρόσφατα, τους ελληνικούς. Γι' αυτό, άμα κολλήσω, μη στεναχωρηθείτε. Δείξτε κατανόηση. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ένα άτομο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο, συνήθως νομίζουμε ότι δεν ασχολείται με τη σεξουαλικότητά του, ότι έχει άλλα προβλήματα να ασχοληθεί, άλλες προτεραιότητες, ή ότι είναι ένα αιώνιο παιδί ή ένα ασεξουαλικό αγγελούδι. Το οποίο είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, όπως μπορεί να σας εξηγήσω. Λοιπόν, τώρα κόλλησα. Πώς όμως βρέθηκα εγώ να ασχολούμαι με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση πάνω στο ζήτημα. Όταν το πρώτη φορά βρέθηκα με τον ορισμό «sex assistant», όταν γύρω στα 15 διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα που ήταν μια συνέντευξη μιας Γαλλίδας φοιτήτριας, η οποία έκανε σεξουαλική βοήθεια, στο όνομά σου έτσι, γιατί δεν υπάρχουν οι όρες στα ελληνικά, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για να πληρώσει τις σπουδές της. Ο τρόπος με τον οποίο εξηγούσε τις ευεργετικές επιπτώσεις που είχε πάνω στις ζωές των ανθρώπων τους οποίους συνόδευε, αλλά και στην ίδια της την προσωπική τη ζωή και τη σεξουαλική, με μάγεψε. Και από τότε αυτή η ιδέα έχει μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και βέβαια, εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό. Το δεύτερο κομβικό σημείο ήρθε όταν στις 2 Ιανουαρίου του 2007 έπαθα αποπληξία στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να μείνω ημιπληγικός στην αριστερή πλευρά. Βέβαια, είχα την τύχη να ανακάμψω γρήγορα, όπως βλέπετε, ευτυχώς. Αλλά αυτό το διάστημα μου δώσε τη δυνατότητα και τον χρόνο να σκεφτώ και να αποφασίσω πώς θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου. Γιατί μια ζωή που στα 27 σου φέρνει εγκεφαλικό, μάλλον δεν ήταν σωστή. Τότε λοιπόν κοίταξα όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υπήρχαν για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ανέργους στην εποχή, συγγνώμη. Και τυχαία με αποδέχτηκαν σε όλα όσα είχα να κάνουν με εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι, από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχω σταματήσει να εκπαιδεύομαι και να εκπαιδεύω άλλους πάνω σε διάφορες και πολύ διαφορετικές εναλλακτικές θεραπείες. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τα φώτα εδώ πέρα. Έτσι, μέσα από αυτές, μία από αυτές τις θεραπείες ήταν που πιστοποιήθηκα ως ντάκα, σεξουαλικός θεραπευτής μέσω του ταντρικού μασάζ. Έτσι, όταν άρχισα να δουλεύω ως σεξουαλικός θεραπευτής, είδα πως από τη μία πλευρά ζούμε
σε μια απόλυτη άγνοια όσον αφορά την σεξουαλικότητα των ανθρώπων και από την άλλη ότι η σεξουαλική ενέργεια είναι θεραπευτική. Και έτσι είχα πολύ όρεξη να δουλέψω και να ανακαλύψω περισσότερα πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλική φύση. Εκείνη τη στιγμή είδα ένα κάλεσμα που έκανε μια σεξολόγος στη Βαρκελόνη για να δημιουργήσουμε την πρώτη ομάδα πάνω στο θέμα της ασιστένσια σεξουάλ, σεξουαλική βοήθεια. Που ήταν η δουλειά μας εκεί πέρα, αμέσως πήγα και έγινα ιδρυτικό μέλος, και η δουλειά μας εκεί πέρα ήταν να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από το εξωτερικό πάνω στο ζήτημα όπου προσφερόταν αυτή η υπηρεσία και να δημιουργήσουμε μια πρόταση η οποία να ταιριάζει στην ισπανική πραγματικότητα. Με το που συγκεντρώσαμε αυτές τις πληροφορίες και φτιάξαμε την πρόταση, δημιουργήσαμε ένα blog και αμέσως δεχτήκαμε ένα καταιγισμό τηλεφωνημάτων και mail που μας έλεγαν πότε επιτέλους θα ξεκινήσετε να προσφέρετε την υπηρεσία. Εκεί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για ένα καπρίτσο, ούτε για κάτι που έχουν σκαρφιστεί λίγοι για κάποιους υπόλοιπους, αλλά πως πρόκειται για μια πραγματική και άμεση κοινωνική ανάγκη που χρήζει και άμεσης και δραστικής λύσης. Εκεί πάνω ήρθε και η πρώτη μου εμπειρία με ένα διαφορετικό σώμα. Το σοκ που όλοι θα νομίζαμε, ότι και εγώ περίμενα δηλαδή ότι θα ήταν το περισσότερο, του να δεις ένα γυμνό σώμα που δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στις τηλεοράσεις ή πουθενά, μου ξεπεράστηκε πάνω σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτό που πραγματικά με ταρακούνησε ήταν όταν βρέθηκε, γιατί, συγγνώμη δεν το είπα αυτό, ότι πρόκειται για ένα ταντρικό μασάζ. Όταν βρέθηκε λοιπόν το σώμα της σε μια προοργασμική διαδικασία, ξαφνικά από ένα σφυριγυλό και στιφό και με αιώνια ένταση σώμα, μετατράπηκε σε χαλάρωσε και άνοιξε, άνθησε σαν λουλούδι και μετατράπηκε σε ένα άκρος αισθητιακό γυναικείο σώμα. Εκεί κατάλαβα πόσο στρεβλή είναι οι κώδικες καλαισθησίας που όλοι έχουμε αποδεχτεί και πόσο μας απομακρύνουν από το να ανακαλύπτουμε την πραγματική ομορφιά. Μετά έφυγα από αυτό το σύλλογο και συνεργάστηκα με το Tandem Team Barcelona, όπως είπε και η Χρύσα, και έγινα διοικητικό μέλος εκεί. Και πλέον από τον Ιανουάριο βρίσκομαι στη Βαλένθια για να αναπτύξουμε το πρόγραμμα της Sexualidad Funcional, λειτουργική σεξουαλικότητα, όπου προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία για την συναισθηματική και σεξουαλική κάλυψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας. Εκεί έχουμε χωρίσει τη δράση μας σε τρία σκέλη. Το πρώτο είναι η σεξολογική κάλυψη. Το δεύτερο είναι εργαστήρια βιωματικού τύπου. Και το τρίτο είναι η sex assistance, σεξουαλική βοήθεια. Η σεξολογική κάλυψη είναι γιατί τα περισσότερα προβλήματα που μας χαντακώνουν, ας πούμε, δεν βρίσκω άλλη τη λέξη τώρα, σεξουαλικά, μπορούν να λυθούν με μια απλή κουβέντα με έναν επαγγελματία, ο οποίος θα σου ξεκαθαρίσει την κατάσταση, θα σου δείξει μια καθαρή εικόνα του πώς είσαι και τι ακριβώς σου συμβαίνει και δεν χρειάζεται παραπάνω θεραπείες και ιστορίες. Επίσης, σε αυτήν την υπηρεσία έρχονται και οι οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες και εργαζόμενοι με άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μας ζητάνε συμβουλές ή ιδέες για το πώς μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά τους λίγο πιο ελαφρά σε αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο, τα εργαστήρια βιωματικού τύπου. Όταν λέμε το νιώθω κάτι στο πετσί μου, εννοούμε πως κατανοούμε κάτι βαθιά, έτσι, ή το ενστερνιζόμαστε. Η βαθιά γνώση περνάει από το σώμα. Γι' αυτό και εμείς δημιουργούμε και προσφέρουμε καινούργια εργαστήρια στα οποία συνδυάζουμε την ακαδημαϊκή γνώση της δυτικής σεξολογίας
με την πρακτική εμπειρία της ανατολικής σεξολογίας ή τάντρα. Πολύ καλά. Αντίθετα με τα υπόλοιπα, με τα κοινά εργαστήρια σεξολογίας, δεν ασχολιόμαστε μόνο με την αρνητική πλευρά της σεξουαλικότητας και τους κινδύνους, αλλά περισσότερο δίνουμε έμφαση στη θετική πλευρά της σεξουαλικότητας. Δουλεύουμε πάνω στην εξτραγενετική σεξουαλικότητα, όχι μόνο εδώ πέρα, όλο ότι υπάρχει γύρω-γύρω, στα πώς θέτουμε όρια, πώς προσεγγίζω ένα άτομο, πώς φυλάγω το χώρο μου, τον προσωπικό, κτλ. Και πώς θα μπορέσω να έχω μια ευχάριστη σεξουαλική ζωή, ένα πράγμα που η σεξολογία σήμερα δεν ασχολείται και πάρα πολύ. Τι λέγαμε, για τα εργαστήρια βιωματικού τύπου. Επίσης, κάνουμε εργαστήρια και για τις οικογένειες και για τους εργαζόμενους και για αυτοί που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους καθημερινά και χρειάζονται κάποιον ειδικό να τους εξηγήσει λίγο περισσότερο πώς μπορούν να καταφέρουν να καλυτερεύσουν την καθημερινότητά τους. Το τρίτο μέρος που ασχολιόμαστε και αυτό που λέει εδώ πέρα στον τίτλο είναι η σεξουαλική βοήθεια για άτομα με ειδικές ανάγκες, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 50 από την ομάδα Masters & Johnson, η οποία είναι η σεξόλογοι, οι οποίοι είναι η βάση της σύγχρονης σεξολογίας, οι οποίοι δημιούργησαν το ρόλο του sex surrogate, ο σεξουαλικός υποκαταστάτης. Και το οποίο είναι θεσμός στην Αμερική από τότε μέχρι σήμερα. Υπάρχει το Sex Surrogate Institute, το οποίο έχει μεγάλη δύναμη στις μέρες μας. Υπάρχουν μερικές χώρες ευρωπαϊκές, στις οποίες έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και στις υπόλοιπες, όπως στην Ισπανία, υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και η δική μας που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας της Βαλένθια, όπως είπε και η Χρύσα. Έρχονται πολλές εικόνες στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι εικόνες, όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η πορεία σε αυτά, με έκαναν να... με έχουν γεμίσει την ψυχή και το μυαλό μου με ανεξίτηλες εικόνες, υπέροχες εικόνες, οι οποίες δεν θα σβηστούν ποτέ. Το μοναδικό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ομορφιά κρύβεται σε μέρη που φανταζόμαστε πως δεν υπάρχουν. Πως η σεξουαλικότητα των ανθρώπων είναι θεραπευτική όταν γίνεται με αγάπη, παρουσία και ειλικρίνεια. Και η δουλειά που κάνουμε στη Βαλένθια με τη Σεξουαλίδα Φουνκιονάλ μας έχει αποδείξει πως μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή δημιουργεί ανθρώπους ελεύθερους, ανθρώπους υγιείς που έχουν όρεξη για συμμετοχή στην κοινωνία και που έχουν μια θετική διάθεση πάνω στη ζωή. Θα ήθελα να σας πω μοναχά, για να τελειώσω, να σκεφτείτε για μια στιγμή πώς θα ήταν η ζωή σας αν θα ήσασταν καθυλωμένες και καθυλωμένοι σε αυτές τις καρέκλες όλη μέρα, με όλα τα σεξουαλικά ερεθίσματα που δεχόμαστε καθημερινά και χωρίς όμως να έχετε μια οποιαδήποτε σεξουαλική διέξοδο, χωρίς να έχεις ούτε καν
πρόσβαση στο ίδιο στο σώμα, πόσο μάλλον περισσότερο στα υπόλοιπα. Δεν είναι μια πολύ όμορφη ζωή, έτσι. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι άνθρωποι όπως οι υπόλοιποι. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν πλήρη και συνειδητή σεξουαλικότητα, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και να τους το αρνούμαστε, είναι σαν να τους αρνούμαστε την ίδια τους την ανθρώπινη τη φύση. Και επειδή έχω ολοκληρώσει και σίγουρα έχω ξεχάσει πολλά πράγματα, γιατί δεν βλέπω αυτή η φαγή τώρα με αγχώσανε, σας καλώ στο ταγέ να μου κάνετε ερωτήσεις, γιατί συνήθως εγώ είμαι συνηθισμένος να δέχομαι ερωτήσεις και να απαντάω κατευθείαν. Δεν μ' αρέσει να βγάζω λόγους. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να μ' ακούσετε και σας περιμένω για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ.